Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σιζόπουλε. Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Κύριε Σιζόπουλε, μπήκατε στην τελική ευθεία, ξεκινήσατε τις εξαγγελίες για τους εκλεκτούς του κινήματος που θα τρέξουν στην κούρσα των εκλογών στις 9 Ιουνίου. Πότε ολοκληρώνετε όλες τις υποψηφιότητες σας? Οι υποψηφιότητες όσον αφορά τους δημοτικούς συμβούλους σε ολόκληρη την επικράτεια, δηλαδή σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες. Mm-hmm. Απλά επειδή βρίσκεται σε μια διαδικασία εξέλιξης ή συζητήσεις και με άλλα κόμματα για διερεύνηση των δυνατοτήτων για κάποιες συνεργασίες για τα θέματα που έχουν σχέση με αντιδημάρχους, δημάρχους και προέδρους υπαρχιακών οργανισμών. Και αυτό υπήρξε μια καθυστέρηση όσον αφορά την ανακοίνωση των υποψηφιότητων. Θα με θυμίσω ότι ήδη στην ΠΑΦΟ ανακοινώσαμε τους συνδυασμούς μας από τις 10 Δεκεμβρίου. Ήταν από τις αρχές του Δεκέμβρη, είναι όλα τα ψηφοδέλτια του κόμματος ολοκληρωμένα. Μάλιστα. Απλά είχαμε επιλέξει οι ανακοινώσεις να γίνονται ενδεχομένως σταδιακά ανά επαρχία. Λοιπόν, λόγω όμως αυτής της διαδικασίας των συζητήσεων με άλλα κόμματα, υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση στο να εξαγγείλουμε τους υποψηφίους των υπολείπων επαρχιών. Και τους εξαγγέλλετε τώρα σιγά σιγά. Τώρα με τις ευρωεκλογές, κύριε Σιζόπουλε, πότε θα πάρετε αποφάσεις? Με τις ευρωεκλογές εντός του μηνός θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος κατάλογος υποψηφίων, όπου βρισκόμαστε σε μια διαδικασία αξιολόγησης. Και υποθέτω ότι σύντομα στα συλλογικά όργανα του κόμματος, σε πρώτη φάση στο πολιτικό γραφείο, ενδεχομένως μετά από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, να ληφθούν κάποιες αποφάσεις όσον αφορά τον τελικό τρόπο με τον οποίο θα γίνει με δημοκρατική και διαφανή διαδικασία η επιλογή των 6 υποψηφίων. Στη βάση συγκεκριμένων αρχών, όπως έχουν καθοριστεί εδώ και αρκετόν καιρό. Τώρα, κύριε Σιζόπουλε, θα σας ρωτήσω, αρνητικό, θετικό, δεν ξέρω εσείς πώς το παίρνετε. Ο κύριος Δημήτρης Παπαδάκης προφανώς και δεν θα είναι στο ψηφοδέλτιο της ΕΔΕΚ, μετά και όλα αυτά που έχουν συμβεί και ήταν και το φως της δημοσιότητας. Παρ' όλα αυτά, ήθιστε τα κόμματα να βάζουν στο ψηφοδελτιά τους τους υφιστάμενους ευρωβουλευτές που έχουν παράξει και έργο και έχουν και αναδείξει και τους στόχους και τα οράματα των κομμάτων τους και στα ευρωπαϊκά κόμματα τα οποία ανήκουν. Προφανώς και θα είναι πολύ πιο δύσκολο για την ΕΔΕΚ, κύριε Σιζόπουλε. Και ίσως θα πει κανείς ότι μπορεί να υπάρχει και ο κίνδυνος να χαθεί η έδρα στην Ευρώπη από την ΕΔΕΚ. Στέλλα μου, υπάρχουν δύο δεδομένα τα οποία πρέπει να τα τονίσουμε. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι από τον Ιούνιο του 2015 το καταστατικό συνέδριο της ΕΔΕΚ έχει αποφασίσει και έχει καθιερώσει περιορισμό των θητιών στα κομματικά και στα πολιτιακά αξιώματα. Ναι. Ως εκ τούτου λοιπόν, οποιοδήποτε στέλεχος συμπληρώσει 2 πενταετίες είτε στα κομματικά είτε στα πολιτιακά αξιώματα δεν δικαιούται να επαναδιεκδικήσει στο ίδιο αξίωμα. Άρα ο κύριος Παπαδάκης δεν θα ήταν υποψήφιος, έτσι και αγιώς μας λέτε τώρα, κύριε Σιζόπουλε. Ναι. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν τίθεται θέμα συζήτησης για ένα άτομο το οποίο ουσιαστικά έχει διαγραφεί λόγω της συμπεριφοράς του από το κόμμα. Μάλιστα. Τώρα, για τον κίνδυνο να χάσει την έδρα η ΕΔΕΚ στην Ευρώπη, κύριε Σιζόπουλε. Πάντα οι κίνδυνοι πάντοτε υπάρχουν. Σε τέτοιου είδους διαδικασίες εκλογικές, σχετικά για τις ευρωεκλογές, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχασε η ΕΔΕΚ την έδρα στην Ευρώπη. Θα θυμίσω και παλιότερα. Ως εκ τούτου, λοιπόν, εμείς έχουμε ολοκληρώσει τους σχεδιασμούς μας. Έχουμε προετοιμάσει την τακτική την οποία θα ακολουθήσουμε. Θα δώσουμε τη μάχη μας με ήθος, με εντιμότητα και με διαφάνεια όπως έχουμε συνηθίσει να πράττουμε μέχρι σήμερα. Και από εκεί και πέρα όλοι θα κριθούμε από το τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιζόπουλε. Να είστε καλά. Να έχετε καλή συνέχεια.